παρακαλούμε, μην πάρετε την χάρη σας από πάνω στην αγιότοπο Ελλάδα, γιατί ο απάκριος άκρη Ελλάδα είναι σπαρμένη με τα ιερά λίψανα, με τα ιερά σκηνώματα και τα όλα αυτά τα πνευματικά μετερίζια της πίστεώς μας. Για ποιον? Για μας. Για μας τα έδωσε ο Θεός, ώστε να ευλογούμεθα, ώστε να ενδυναμωρώνουμε την καρδιά μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε χριστιανικά. Τους απαντούμε όλους αυτούς, ως εκείνες οι σιρήνες που ηχούσαν όταν ο Οδυσσέας οδηγούνταν για την επιστροφή προς την Ιθάκη, γιατί από την Ιθάκη προέρχονται και οι Άγιοι Ραφαήλ, ο Άγιος Ραφαήλ από την Ιθάκη κατάγεται. Και εμείς προσπαθούμε να βρούμε τη δική μας Ιθάκη, να την επιστροφή στον δικό μας παράδοσο. Και ο δικός μας παράδοσος, ξέρετε πότε είναι, όταν το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι καθαρό. Γιατί όταν ακόμα και ένα πολύ μικρό υπάρχει μέσα στην ψυχή μας κακό, ελεγχόμενα γίνεται πάλι στην εσωτερική του καλού και του κακού. Αν αφήσουμε και υπερνικήσει το καλό, τότε έρχεται ο ίδιος ο Θεός και ευλογεί τη ζωή μας. Και έρχονται οι Άγιοι, ολοζώντανοι κοντά μας και μας βοηθούν. Μπορεί κανένας άνθρωπος να μην μας βοηθήσει όταν έχουμε όμως το Θεό δίπλα μας, όταν έχουμε τους Αγίους δίπλα μας, τότε βλέπουμε ότι προχωρούμε και λέμε πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε τόσο ψηλά. Έφτασε τόσο ψηλά γιατί είχε πίστη στον Θεό και είχε και πίστη στον εαυτό. Ένα πράγμα το οποίο λείπει σε εμάς τους νέους Έλληνες. Δεν έχουμε την εσωτερική δύναμη. Αυτή την δύναμη πρέπει να καλλιεργήσουμε για να μπορέσουμε να αποδυνάμουμε από πάνω μας όλα τα κακά και τα άσχημα. Τέλος, επί τη ευκαιρία ακόμα μια φορά στον Γέροντα Δημήτριο να ευχαριστήσουμε θερμώς όλοι μας όπου μπήκε σε αυτόν τον κόπο να μας φέρει αυτή τη μεγάλη ευλογία, γιατί εδώ στην Αγία Βαρβάρα ευλαβούμαστε ιδιαίτερα από τους Αγίους και τα περισσότερα σπίτια έχουν το όνομα του Αγίου Ραφαήλ βαπτισμένα τα παιδιά τους. Ή Ραφαήλ ή Ραφαέλα είναι αφιερωμένα σε αυτόν τον Άγιο. Και να μας αξιώσει, Πατέρα Δημήτρη, και να προσέχετε εις το Άγιο Νόρο ψυχής του κελί των Αγίων Αρχαγγέλων. Να έρχεστε να μας αξιώσει ο Θεός να ευωδώσουμε τον σκοπό που έχουμε βάλει, να χτίσουμε τον ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, να έχουμε το δικό μας μετερίζει το πνευματικό, να έχουμε τους Αγίους στο δικό του σπίτι, ώστε να έχουμε την χάρη και την ευλογία. Ευχαριστούμε δε, όλος ιδιαίτερος, τον πάντα τον κειμενάρχη μας, τον σεφτόν αυτόν ιεράρχη, τον γέροντα Μητροπολίτη Περίας Ναούς και Καμπανίας Παντελεήμωνα, όπου έλεγε την σεφτήν ευχή και ευλογία να έρθουν εδώ, στο δικό μας, εδώ, στη δική μας εκκλησία και στο δικό μας παρεκκλήσιο για τη γιορτή του, να έρθουν τα βάρσα από τα λείψανα, ώστε να σκορπιστεί η χάρη και η ευλογία και του Αγίου Αλεξάνδρου που έχουμε το ιερό πλέον λείψανο, αλλά και των Αγίων. Χρόνια πολλά σε όλους, σ' όσους εορτάζουν και σε όσες εορτάζουν. Ο Άγιος Αλέξανδρος να σκέφτει, να βοηθά και να ενισχύει και να μας αξιώνει πάντοτε να είμαστε ομολογητές σωστοί της πίστης. Για όσοι βοήθησαν, για όλα αυτά, τους ευχαριστώ όλους ιδιαίτερους εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρό μας, όπου βρίσκεται σήμερα, κοντά μας, και όλους τους Αγίους Ιεροψάλτες, τους ιερείς μας, και τέλος αφήνω την ευχαριστία στην ειρήνη της Αλίδας, που για ακόμα μια φορά φιλοτέχνησε τόσο όμορφα το κόσμο του Αγίου, όπου θα πάμε την χάρη
like